Να έρθει ο Λιμενάκης εδώ να μας πει τι έγινε, γιατί δεν φεύγει το καράβι. Να πει από πού παίρνει εντολές. Της Παλαιστίνης πραγματικά περνάει πολύ δύσκολα, με γεμίζει ενέργεια και χαρά ότι αντιστέκονται 63 χρόνια, κλείσαν τα 63 χρόνια πριν από ένα μήνα και συνεχίζουν και αντιστέκονται. Αυτό για μένα δείχνει μεγάλη δύναμη αντοχής, ψυχής, χάρους, αγάπης για την ελευθερία και την αξιοπρέπεια. Θα συνεχίσω να υποστηρίζω αυτή την προσπάθεια των ανθρώπων να μείνουν αξιοπρεπείς. Πάνω απ' όλα πρέπει όλοι οι άνθρωποι σε κάθε μέρος του πλανήτη, όχι μόνο στο δυτικό ευρωπαϊκό πολιτισμό, να έχουν αξιοπρέπεια. Το ίδιο ισχύει για την Ινδία, για την Κίνα, για την Αφρική, την Νότιο Αφρική, τη Λατινική Αμερική και για κάθε μέρος του κόσμου, του πλανήτη που βρίσκεται κάτω από συνθήκες εξαθλίωσης, πείνας, καταπίεσης, φασισμού και εγκληματιών αυτοκρατόρων που τους διοικούν. Είμαι ενεργά ενάντια σε αυτό. Πρέπει να εξαφανιστεί. Πρέπει να φύγει από τον κόσμο αυτό το πράγμα, αυτή η αδικία. Είναι η πιο χαρακτηριστική ιστορική περίπτωση λαού που αντιστέκεται όλος μαζί σε μια σκλαβιά που προσπαθεί να το επιβληθεί για 63 χρόνια και δεν το βάζει ποτέ κάτω. Δεν σταματάει ποτέ. Δεν αρνείται, δεν παραδίδει τα όπλα. Με ό,τι πρόσωπο και αν το παρουσιάζεται ο καταπιεστής του, ο εξουσιαστής του, με ό,τι συμμάχους, είτε με τους διπλανούς παλιότερα, είτε με τους παραδιπλανούς φέτος, αρνούνται να δεχτούν τη μοίρα τους, αρνούνται να παραδοθούν και να πούνε «Εντάξει, αδερφέ, έτσι είναι τα πράγματα, τι να κάνουμε κι εμείς τώρα, ας πάμε με τα νερά τους». Χαμογελούν ακόμα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, ώστε να μας δώσει και εμάς ελπίδα. Τη δύναμη που την αντλώ από αυτούς τους ανθρώπους. Τη δύναμη που την αντλώ από αυτούς τους ανθρώπους.
complicit with this crime. They are acting against the laws of the European Union. We are European Union citizens, and suddenly we cannot move freely in the water of Greece. This is unacceptable, and we will contest it by deeds and by the court. And what are your plans for the next few days now? Are you planning to go, whatever happens? We will try to go, yes, we will try to go. The question is how far we'll get. But we want to show the world we are serious. And this is the pain of birth of a new, a big solidarity movement that will show the world that we are not silent when crimes against humanity are being committed. I think this is also a time. Εντάξει, ήταν.